δεν λέει να μαλακώσει. Έχει σταθεί πάνω απ' την πόλη και την καίει. Ωρες ακίνητος έχεις καλώσει. Φωτιά ο αέρας μας κανείς δεν αναπνέει. Κι αυτή η μέρα που δεν λέει να τελειώσει, να τη ξεχάσουμε, να πάμε παρακάτω. Πέτρα Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε θερμά για καταρχή την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας για την πρόσκληση, όπως και τον Δήμο της Λίμνης Πλαστήρα. Αλλά πάνω απ' όλα ευχαριστούμε εσάς για την παρουσία σας, που για μας είναι πολύ σημαντική, γιατί γίνεται σε καιρούς βάρβαρους. Και αυτό το οποίο του
τους συγκεκριμένους καλλιτέχνες που έχετε μπροστά σας κινητοποιεί, είναι στις μέρες μας αυτή η επαφή. Ο τόπος είναι μαγικός. Έλεγα και πριν στον Αντιπεριφερειάρχη και στον Δήμαρχο ότι είναι πολύ τυχεροί που έχουν τέτοιο τόπο που από μόνος του είναι κάτι το θεϊκό, το μαγευτικό, και νομίζω πως παρότι περνάμε δύσκολες μέρες, μια σοβαρή δουλειά στον πολιτισμό έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να εμψυχώσει, γιατί στις μέρες βαρβαρότητας η τέχνη είναι σημαντικό στοιχείο εμψύχωσης, αλλά και να αναδείξει και να λειτουργήσει και ως αναπτυξιακό πρότυπο. Δύο λόγια για τη συνεργασία μου με τον Γιάννη. Τον γνώρισα από τις πρώτες του εμφανίσεις στα μέσα της δεκαετίας του 90 και από την αρχή με εντυπωσίασε με την ποιότητα της φωνής του, με τη σκηνική του παρουσία, και αμέσως κατάλαβα ότι είχα να κάνω με ένα πρωτογενές πρόσωπο, ειδικότερα στον τομέα του λαϊκού τραγουδιού και στον τομέα της μπαλάντας. Όμως τα τελευταία δύο χρόνια που συνεργαστήκαμε στενά, κατάλαβα ότι είναι ένας τραγουδιστής τόσο μεγάλου φάσματος που οφείλω να σας πω με την εμπειρία που διαθέτω ότι κατά τη γνώμη μου ο κύριος Γιάννης Κότσιρας είναι ο πιο σημαντικός, ο πιο σπουδαίος Έλληνας τραγουδιστής που έχουμε στον τόπο αυτή τη στιγμή. Το αποτέλεσμα της συναυλίας που θα παρακολουθήσετε δεν θα ήταν ίδιο ανεξάρτητα από τις φωνές, ανεξάρτητα από τα τραγούδια, αν δεν υποστηριζόταν από 6 από τους καλύτερους, για να μην πω τους καλύτερους Έλληνες μουσικούς, και θέλω να σας τους παρουσιάσω έναν έναν.